Κύριε Πικρή, γιατί να επιλέξουμε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος λόγος για τον οποίο νομίζω ότι το λαό, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους να συμπορευτούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί πραγματικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος απαιτεί τη μοναδική ισχύ τη λαϊκή αντιπολίτευση. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πω ένα παράδειγμα όσο έχει να κάνει με το γεγονός και την κουβέντα την οποία έχει ανοίξει σχετικά με τη στρατολογία. Φαίνεται εδώ πέρα ότι η πραγματική ανακούφιση είναι η πρόταση αυτή την οποία έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής ανάλυσης, των φόρων στην ενέργεια, για τον ένφια, ταυτόχρονα με την αύξηση προλογίας στους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι μια πρόταση που πραγματικά η μόνη λύση για να πάρει ανάσα όλα. Άλλος είναι το γεγονός, παράδειγμα που είχαμε δυστυχώς λόγω του θανάτου του συναδέλφου μας στην αυτοδιοπισκευαστική ζώνη, που δείχνει ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι, ο λαός, μέσα από τα σωματεία τους και με τη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είναι οι μόνοι οι οποίοι βάζουν ξεκάθαρα όλες τις δυνάμεις για την προστασία της υγείας του λαού και την ασφάλειά τους χωρίς δουλειάς. Το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέσα από τους συναδέλφους στη ζώνη, οι οποίοι έχουν υπάρξει σύμφωνα το 2017, καμία κυβέρνηση από τις προηγούμενες δεν την έκανε υποχρεωτική. Όπου ήταν μια σύμβαση που πάρα πολύ και πλέον περιεχόμενό της για να κάνει με τα μέτρα υγείας και ασφάλειας και πρόληψης για τους εργαζόμενους. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι το μόνο ρεαλιστικό είναι αυτό που λέμε στο σύνθημα: μόνο λαός μπορεί να ζήσει το λαό. Άρα το δίλημα της επόμενης ημέρας είναι ποιος μπορεί να κάνει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, που μόνο το ΚΚΕ μπορεί να κάνει και όχι καμία συστημική συνενετική αντιπολίτευση που αποδείξαν το ρόλο τους και το προηγούμενο διάστημα απέναντι στην κυβέρνηση που από ό,τι φαίνεται θα είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Κύριε Πικρή, βλέπουμε αυξανόμενα τα εργατικά ατυχήματα και μόλις χθες είχαμε και άλλο εργατικό ατύχημα εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Τι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι πρώτα απ' όλα να ακουστούν και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα όλων των σωματείων που έχουν να κάνουν σχετικά με τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να μπει κόσμος και να στελεχωθούν όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Θα σας πω ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και μόνο ότι αυτή τη στιγμή στον Πειραιά, σε όλη την περιφέρεια του Πειραιά, υπάρχουν μόνο δύο επιχειρητές εργασίας. Ένα είναι αυτό. Άρα ακόμα οι άνθρωποι αυτοί. Οι οποίες τουλάχιστον αυτές οι δύο είναι στελεχωμένες. Είναι δύο άτομα. Δύο επιχειρητές, δεν είναι δύο υπηρεσίες. Μιλάμε για δύο άτομα. Στην ουσία δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν υπάρχει. Προφανώς οι άνθρωποι πόσο να κάνουν. Δεν μπορούν, δεν προλαβαίνουν. Δεν γίνεται να κλωνοποιούνται ή να διακτηνίζονται από ένα χώρο δουλειά στον άλλον. Αυτό είναι λοιπόν ένα πολύ κέριο ζήτημα. Αυτό είναι αποτέλεσμα. Όχι επειδή κάποιος έπεσε και έφερε αυτό το πράγμα. Είναι μια πολιτική η οποία ψηφίστηκε, νομοθετήθηκε, εκτελέστηκε με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι και οι ελεκτικοί μηχανισμοί να μπορούν να πραγματοποιήσουν το έργο τους. Αυτό δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Στην Ελευσίνα είχαμε πάλι ακροτηριασμό ναυτεργάτη. Σωστά. Επειδή δεν υπήρχαν τα προστατευτικά μέτρα στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Δόκιμο ναυτεργάτη. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα. Αυτό εδώ πέρα το ΚΚΕ έχει συγκεκριμένη πρόταση όπως. Πρώτα απ' όλα λέμε ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τα ξέρουν καλύτερα, και το λέω και εγώ από το χώρο δουλειάς μου, γιατί προέρχομαι από λιμάνι κάτω στους πολίτες και την εργάτη Κόσκο, όπου και εκεί πριν 1,5 χρόνο θρυνήσαμε ένα συνάδελφό μας, τον Δημήτρη τον Αγγλί, και γίνανε και με πολύ μεγάλοι αγώνες. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι κανονικότητα να σκοτώνονται και να σε κατέβονται εργαζόμενοι, δεν πρέπει να πάρθουν μέτρα, δεν γίνεται όλα να μπαίνουν στο ζύγι οι ζωές μας, οι ακίνητοι τους, που μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται επικρατεί και το ζούμε στο πετσί μας. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας είπαν κάποιοι άλλοι, το ζούμε εμείς οι εργαζόμενοι στο πετσί μας. Κρατεί πάντα το κέρδος, άρα εδώ πέρα δεν πρέπει να, αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Και τι υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχουν τα αιτήματα, τα πάγια των εργαζομένων και των σωματείων του, και απ' την άλλη υπάρχει η πραγματική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η οποία λέει εδώ και τώρα να υπάρχουν όλοι αυτοί ανεκτικοί μηχανισμοί που γίνανε πλέον ανεξάρτητες αρχές, σε λίγο θα γίνουν και ΜΚΟ για να μην γίνονται καθόλου ελέγχοι, λοιπόν, και να υπάρχει ένα stop, ένα φρένο σε αυτή την εργοδοτική ασυδοσία.
Ναι, ευθύνες και των αντίστοιχων αρμόδιων υπουργείων, είτε εργασίας είτε ναυτιλίας κτλ. Μάλιστα. Κύριε Πεκρία, αυτό το χυδαίο επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι στην περιοχή εκεί ο κόσμος ψήφισε Νέα Δημοκρατία, πώς το χαρακτηρίζετε, πώς το αντιμετωπίζετε? Θα σας πω μια κουβέντα. Ναι. Εδώ πέρα αυτό που νομίζω πρέπει να εκτιμήσουμε όλοι μας, και το λέω αυτό συνολικά, είναι ότι πρώτα απ' όλα στην περιοχή του Πειραιά, που αναπτύχθηκαν πολύ μεγάλοι αγώνες στο προηγούμενο διάστημα, φαίνεται ότι ένας κόσμος έβγαλε σοβαρά συμπεράσματα πολιτικά για το ποιος μπορεί να είναι την επόμενη μέρα το αντίπαλο της όποιας κυβέρνησης, και πραγματικά φάνηκε με το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Μέλος ήταν τρίτο κόμμα με σοβαρή αύξηση, με διψήφιο πολύ πάνω από το πανελλαδικό του ποσοστό, πράγμα το οποίο δείχνει ότι εδώ πέρα στην περιοχή η ανάπτυξη αγώνων έκανε έναν κόσμο να βγάλει συμπεράσματα. Καλούμε να κάνει ακόμα περισσότερος κόσμος αυτό το βήμα και στις επόμενες εκλογές 25 Ιουνίου, και να μην πέσει σε καμία παγίδα η οποία έχει να κάνει με μια λογική του μικρότερου κακού, είτε αυτό φαίνεται να είναι η Νέα Δημοκρατία, ή φαίνεται να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε άλλη, τέλος πάντων, συλλογική ψήφος. Και σε όσον αφορά αυτό θα πω κάτι. Ότι στη Β' Πειραιά το πιο πρόσφατο παράδειγμα φάνηκε με το γεγονός ότι μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων στη ζώνη φάνηκε ποιος ψήφισε ή ποιος δεν ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Λέμε όμως έναν κόσμο να μην λειτουργήσει ξανά με τη λογική του μικρότερου κακού, είτε αυτό είναι η σημερινή ή προηγούμενη κυβέρνηση, είτε προηγούμενη, αλλά πραγματικά να βγάλει το συμπέρασμα ότι πάντα το μικρότερο κακό μας έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερα δεινά. Λέγαμε για τα εργατικά ατυχήματα, για τα εργασιακά γενικά. Είσαι ένας άνθρωπος με τεράστια συνδικαλιστική εμπειρία. Πείτε μας τα βασικά προτάγματα του Κομμουνιστικού Κόμματος πάνω στην εργατιά. Γιατί βέβαια είναι υπερβολικά σημαντικό το θέμα της ασφάλειας του εργαζόμενου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα μισθολόγια, είναι τα μπλοκάκια, είναι η προσωρινότητα της εργασίας, είναι γενικά η ανασφάλεια του μέλλοντος, έχω δεν έχω αύριο δουλειά, είναι ένα σωρό πράγματα. Πείτε μας τα βασικά προτάγματα σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που πρέπει να αλλάξουν. Αν αρχίσω να τα λέω, κύριε Μυρακόπουλε, νομίζω θα φέρουμε άλλη μια εκπομπή. Κατανοητό, και θα την κάνουμε και τη δεύτερη εκπομπή. Θα τα πω κάπως κωδικό. Ζήτημα παρέγκλητο είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων που έχουν διακοπεί λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων, τις οποίες έχουν για αρκετές δεκαετίες ακόμα. Ναι. Είναι το γεγονός ότι πρέπει άμεσα εδώ και τώρα να επανέλθουν, να επανελειτουργήσουν και οι ερημάνσεις και οι τριετίες σε όλους τους κλάδους. Επαναφορά 13ου, 14ου μισθού σε ιδιωτικό, δημόσιο τομέα και στις συντάξεις άμεσα. Είναι να επαναστελεχωθούν όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να υπάρχουν παντού υποχρεωτικά οι επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, με αποτέλεσμα να μπορεί να υπάρχει, σε αυτό που περιγράψαμε πριν, φρένο στην εργοδοτική ασυδοσία. Θα πρέπει άμεσα να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια οι ελεγκτικές μορφές απασχόλησης τείνει να γίνει ο κανόνας και η κανονικότητα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει εδώ πέρα να επανεξετάσουμε και να αυξηθούν τα επιδόματα ανεργίας, οι συντάξεις, οι αναπηρίες, τα ΕΚΑΣ που έχουν κοπεί, γιατί δεν μπορούμε να ξεκόψουμε τα εργασιακά με τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Αυτά πηγαίνουν χέρι-χέρι. Είναι μετέπειτα καταβαλλόμενος μισθός και οι συντάξεις. Αυτό είναι, λοιπόν, τα οποία έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι. Την ίδια στιγμή, όσον αφορά τα εργασιακά, θα μείνω μόνο στα εργασιακά για να μην πάω σε άλλα. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι πρέπει να υπάρχουν μια σειρά από φορέ ελαφρύνσει που είπα στην αρχή τη κουβέντα μα, γιατί είναι ξεκάθαρο και από τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτου ότι το 95% τη φορολογία πληρώνεται από του εργαζόμενου, εργαζόμενε, του απασχολούμενου. Άρα εδώ πέρα υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα, την ίδια στιγμή που βέβαια είμαστε αντιμέτωποι με μια τεράστια ακρίβεια. Και επόμενη μέρα, από ό,τι βλέπουμε και από την αρινή, δηλαδή το ομολογούν οι ίδιοι, δεν τα λέμε εμείς, από την αρινή έκθεση της Κομισιόν, η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Και με βάση αυτό το κριτήριο και αυτή την πραγματικότητα, καλούμε τον ελληνικό λαό να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος
και στις 25 Ιουνίου, γιατί σίγουρα θα είμαστε αυτοί και οι μόνοι που θα κάνουμε πραγματική αντιπολίτευση από τις 26 του μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπεκρή, να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας, να δεσμευτούμε ότι ακριβώς όπως είπατε τα αιτήματα των εργαζόμενων είναι ατέλειωτα και δεν φτάνουν ούτε 10 εκπομπές. Να δεσμευτούμε ότι θα κάνουμε και άλλες 10 εκπομπές μαζί και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας αφού ζητήσουμε ξανά μία συγγνώμη για την καθυστέρηση στην επικοινωνία μας. Αλίμονο, αλίμονο. Κάνα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας δώσατε. Εμείς ευχαριστούμε και είναι και υποχρέωσή μας. Να είστε καλά.